Hello my friends, welcome to Gastronomic Center Services and to Barry Home Cooking. Φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε διάφορα πράγματα με cauliflower, κουνουπίδι, με coconut milk και με στήθος κοτοκούλου. Τώρα, στο πρώτο σημείο, εδώ έχω βάλει το τηγάνι μου πάνω να ζεσταίνεται. Εδώ επίσης έχω mustard oil, το οποίο θα αρωματίσω την καμπύρα μου και τα seasonings μου. Βλέπετε, ρίχνουμε λίγο, πολύ λίγο mustard oil στο τηγάνι μας. Τώρα τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα βάζουμε λίγη καπίρα, βλέπετε, και επίσης λίγα sesame seeds για να τα καραμελώσουμε όλα μαζί. Λιγάκι αλατάκι, βλέπετε, και θα ανακατεύουμε σιγά σιγά μέχρι να πάρουν μία ωραία μπρούστα. Δεν θα τα κάψουμε, απλά να τα αρωματίσουμε για να φτιάξουμε την σύνταγη μας, φίλοι μου. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολος τρόπος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και vegetable oil ή olive oil, ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ σήμερα θέλω να δείξω μια ξεχωριστή συνταγή με coconut milk που θα φτιάξουμε διάφορες φίλοι μου συνταγές. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, απλώς να ξαθύνει, να πάρει το χρώμα το ξαφό. Θα το δείτε και στην οθόνη σας. Βλέπετε φίλοι μου, να πάρει το χρώμα το ξαφό. Και τώρα τι κάνουμε. Τώρα, τοποθετάμε την καμπύρα και τα σύζαμψης μας, τα οποία τα έχουμε να αρωματίσει στο τηγάνι σε ένα πιάτο, βλέπετε, πολύ ωραία. Και τώρα, τι θα κάνουμε, εδώ φίλοι μου, θα κάνουμε έναν ωραίο μαύρο μπουργούρι, βλέπετε, είναι μαύρο μπουργούρι αυτό. Και τι θα κάνουμε στο σημείο αυτό, τώρα, εδώ έχουμε 1,5 φλιντζάνι ζωμών κοτοπούλου και ένα φλιντζάνι από black couscous. Τώρα, εδώ στη μικρή μου κατσαρόλα, φίλοι μου, θα τοποθετήσω λίγο ελαιόλαδο. Να δείτε πώς θα το κάνουμε. Λίγο ελαιόλαδο. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε τη φωτιά μας πάνω. Με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ έχουμε κόκκινο κρεμμύδι, το οποίο θα ψιλοκόψουμε και θα βάλουμε μέσα στη συνταγή μας. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολη συνταγή, φίλοι μου. Ψιλοκόβουμε το κόκκινο κρεμμύδι, τοποθετάμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μας ή σε μια μικρή σόσπα, κατσαρολίτσα. Και τώρα θα τοποθετήσω μέσα το κόκκινο μου το κρεμμύδι, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Θα το σιγαρίσω, βλέπετε. Θα πάρουμε ένα ξύλινο κουτάλι να ανακατέψουμε εδώ καλά, βλέπετε, πολύ ωραία. Θέλουμε το τηγάνι μας να είναι πάρα πολύ ζεστό, φίλοι μου, για να ψιγαρίσουμε το κρεμμύδι μας για να πάρει μια ωραία κρούστα και να δημιουργήσει και αυτή την ωραία μυρωδιά. Επίσης μπορούμε να ρίξουμε και άσπρο κρεμμύδι, αλλά εγώ προτιμάω το κόκκινο κρεμμύδι, φίλοι μου, γιατί έχει κάποια πιο ξεχωριστή γεύση. Τώρα, εδώ έχουμε, είπαμε, το ζωμό μας, τον οποίο θα ρίξουμε μέσα για να κάνουμε το μπουργούρι μας. Επίσης εδώ έχω, παιδιά, έχω και φρέσκο κοριανδρό. Να δείτε, φίλοι μου, τι θα φτιάξουμε σήμερα και με το φρέσκο μας τον κοριανδρό. Τώρα βλέπω το κρεμμύδι μου εδώ σιγαρίζεται. Πολύ ωραία. Και τώρα τι θα κάνω. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω το ζωμό μου μέσα. Βλέπετε. Πολύ ωραία. Και επίσης θα ρίξω και λιγάκι μαύρο πιπέρι για τη μυρωδιά. Βλέπετε. Πολύ ωραία. Θα το αφήσουμε εκεί να βράσει και θα τοποθετήσουμε μέσα το μπουργούρι μας για να το τελειώσουμε. Τώρα, εδώ φίλε μου, στην άλλη μας κατσαρόλα τι θα κάνουμε. Εδώ είχαμε πει, έχουμε το κουνουπίδι μας, το cauliflower μας, το οποίο θα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολη συνταγή, φίλε μου. Εδώ, ρίξαμε το cauliflower μέσα στο κατσαρόλα μας. Τώρα, θα ρίξουμε περίπου ένα φλιντζάνι coconut milk. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Coconut milk. Επίσης εδώ φίλοι μου έχω curry mild powder, το οποίο θα ρίξω και λίγο curry mild powder μέσα. Να δείτε τι ωραία θα το κάνουμε. Πολύ ωραία. Είναι περίπου ένα κουταλάκι του τσαριού. Θα ρίξω λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Να δείτε φίλοι μου πως θα το κάνουμε σήμερα. Και λίγο πιπεράκι. Τώρα, αυτά τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε ένα κουτάλι. Εδώ, πολύ ωραία. Θα τα ανακατέψουμε. Θα πάνε όλες οι μυρωδιές παντού. Βλέπετε. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, τι θα κάνω. Θα τρίψω και λίγη πιπερόριζα μέσα.
για να του δώσω αυτόν το λίγο το chili μας. Πολύ λίγο, θέλουμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε πάρα πολύ, να το κάνουμε πάρα πολύ αψό. Βλέπετε, πολύ λίγο, πολύ ωραία. Και τώρα έχουμε βάλει και το ginger μας. Τώρα, σε αυτό το σημείο φίλοι μου, το νερό μου εδώ έχει ξεκινήσει να βράζει. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ θα αφήσουμε το cauliflower μας σιγά σιγά να ψηθεί μέχρι να μαλακώσει και μπορούμε μετά να το κάνουμε με το blender και να φτιάξουμε την σούπα μας. Τώρα, εδώ θα βάλω το πουργούρι μου μέσα, θα το ανακατέψω, έτσι σιγά σιγά, ωραία. Έχουμε βάλει μέσα το κρεμμυδάκι φίλοι μου, εσείς μπορείτε αν θέλετε μπορεί να βάλετε και φίδε μέσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, θα μετακινήσω αυτό εδώ πίσω για να το ψήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και τώρα, στο άλλο μας τηγανί, εδώ τι θα κάνουμε φίλοι μου. Στο άλλο μας τηγανί είναι το brittle pan το οποίο θα φτιάξουμε μέσα το κοτόπουλο μας. Βλέπετε φίλοι μου πως θα το κάνουμε. Εδώ θα σκευάσουμε το cauliflower μας για να ψηθεί έτσι ωραία μέσα σε όλες τις ουσίες τις οποίες έχουμε προσθέσει. Τώρα, εδώ το πουργούρι μας ψήνεται και τώρα, εδώ φίλοι μου έχουμε κοτόπουλο το οποίο θα σας δείξω με ποιον τρόπο θα το φτιάξουμε σήμερα. Μαζέψω αυτά. Βλέπουμε. Εδώ έχουμε στήθος κοτοπούλου φίλοι μου, το οποίο τι θα κάνουμε τώρα. Είναι και αρκετά μεγάλο. Μπορούμε να αφαιρέσουμε το φιλετάκι το οποίο υπάρχει στο κάτω μέρος, πολύ προσεκτικά. Έτσι ωραία. Βλέπετε, έχουμε έναν ωραίο καθαρό φιλετάκι, το οποίο πάντοτε στην αρχή του φιλέτου μας υπάρχει μία νεύρα. Αυτή την νεύρα φίλοι μου την αφαιρούμε κόβοντας την από την άκρη. Βλέπετε. Και έχουμε έτσι έναν πολύ ωραίο φιλέτο κοτοπούλου. Τώρα, εδώ θα μαριναρώ το κοτοπούλο μου σε αυτόν τον μπολ. Να δείτε φίλοι μου πώς θα το κάνουμε. Είναι καλά φίλοι μου να φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιάτε κρέατα ή ψάρια οτιδήποτε. Όμως εγώ έχω πλύνει τα χέρια μου αρκετά καλά. Βλέπετε. Εδώ είναι το κοτοπούλο μας. Αν είναι αρκετά μεγάλο, μπορούμε να το κόψουμε, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Έτσι σιγά σιγά προσεκτικά. Στη μέση, βλέπετε, και να το κάνουμε δύο κομμάτια, βλέπετε. Τώρα φτιάξαμε δύο κομμάτια από το κοτόπουλο το οποίο είχαμε εδώ στο τραπέζι μας. Τώρα, σε αυτό το σημείο τι κάνουμε. Σε αυτό το σημείο φίλοι μου θα χαμηλώσω κάτι γανιά μου εδώ, ωραία, και θα πάρω μία μεμβράνη, την οποία μεμβράνη φίλοι μου θα χτυπήσω το κοτόπουλο μου για να το κάνω λεπτό σχήμα, να μπορώ να το τυλίξω και να κάνω μια ωραία γέμιση και να το βάλω στο φούρνο. Να δείτε φίλοι μου τι ωραία συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Βλέπετε, εδώ έχουμε τη μεμβράνη μας, την οποία θα την τοποθετήσουμε εδώ, πολύ ωραία, και με αυτόν τον τρόπο θα έρθουμε από πάνω να το κάνουμε fold over. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο φίλοι μου, να το κάνετε κι εσείς στο σπίτι. Τώρα, θα αφαιρέσω εδώ τη μεμβράνη μου, πολύ ωραία, και με έναν μπάτι εδώ πολύ προσεκτικά, βλέπετε, θα ξεκινάω να χτυπάω με αυτόν τον τρόπο το κοτόπουλο μου, βλέπετε, από όλες τις πλευρές για να το ανοίξω, βλέπετε. Φυσικά θέλουμε κάπως το χώρο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, βλέπετε, κάνουμε και πολύ θόρυβο. Φίλοι μου, αυτές τις κινήσεις για να ανοίξουμε το στήθος κοτοπούλου. Βλέπετε. Βλέπετε τι ωραία θα κάνουμε αυτή τη συνταγή, φίλοι μου, σήμερα. Με συγχωρείτε για το θόρυβο. Θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα. Εδώ, να κοιτάξουμε, να δούμε πώς πάει το πουργούρι μας, ψήνεται πολύ ωραία, μπράβο, μπορώ να νιώσω και τις μυρωδιές που είναι μέσα. Θα κοιτάξουμε και μία ματιά τώρα εδώ στο
cauliflower μας. Βλέπετε, βράζει πολύ πολύ ωραία με αυτές όλες τις μυρωδιές τις οποίες έχουμε βάλει μέσα. Θα ρίξω ακόμα λίγο coconut milk. Α, έτσι, ωραία. Τώρα θα το δυναμώσω λιγάκι και θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, να φτιάξουμε και τις άλλες μας συνταγές. Τώρα, είπαμε, εδώ έχουμε το κοτόπουλο μας, το οποίο το περάσαμε μέσα από τη μεμβράνη και το έχουμε χτυπήσει να γίνει έτσι ωραία λεπτό. Βλέπετε, φίλοι μου, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα το τοποθετήσω μέσα στο μπολ μου εδώ και τι θα κάνω, φίλοι μου. Τώρα, σε αυτό το σημείο, τι θα κάνουμε. Θα μαρινάρω τώρα το κοτόπουλο μου, να δείτε με ποιον τρόπο θα το κάνω. Θα αλλάξω το ξύλο μου εδώ, γιατί έχουμε κόψει το κρέας πάνω. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, έχουμε 3 κομμάτια από κοτόπουλο, το οποίο το κάναμε σε διάφορα σχήματα. Τώρα εδώ τι θα κάνουμε. Εδώ, φίλοι μου, τώρα θα ρίξω λίγο αλατάκι. Πολύ ωραία. Και λίγο πιπεράκι. Τώρα να ρίξω και λίγο ginger. Powder ginger. Πολύ λίγο, φίλοι μου, να το δείτε πώς θα το κάνουμε. Και με τον ίδιο τρόπο θα βάλουμε λίγο mustard oil. Βλέπετε. Πολύ λίγο mustard oil, γιατί είναι πολύ δυνατή η γεύση του. Επίσης μπορούμε να ρίξουμε και λίγο φρέσκο τριμμένο πιπέρι, το οποίο θα προσθέσω τώρα αμέσως. Τώρα εδώ έχουμε και πάπρικα, φίλοι μου, έχουμε smoked πάπρικα. Τώρα εναπόκειται σε εσάς τις γεύσεις τις οποίες θέλετε να μαρινάρετε το κοτόπουλο σας και να φτιάξετε διάφορες συνταγές. Τώρα και από την άλλη μεριά θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Βλέπετε, θα τοποθετήσω λίγο αλατάκι, πολύ ωραία, και λίγο mustard oil. Με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μου. Είναι πολύ εύκολη και νόστιμη συνταγή. Θα προσθέσω επίσης λίγο πιπέρι. Πολύ ωραία. Και τώρα με αυτόν τον τρόπο θα το κάνω με τα χέρια μου, βλέπετε, να πάνε όλες οι ουσίες και τα spices τα οποία έχουμε προσθέσει εδώ, φίλοι μου. Βλέπετε. Είναι πολύ ωραίες και οι συνταγές οι οποίες, με συγχωρείτε, προσθέσαμε σήμερα. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε την καπίλα, είπαμε, την οποία έχουμε κάνει μαζί με τα seeds στο τηγάνι. Τώρα, αυτό το μικρό φύλλο των κοτοπούλων θα το περάσω από την καπίλα μου εδώ. Βλέπετε, έτσι ωραία να πάει παντού. Πολύ ωραία. Και θα το τοποθετήσω μέσα σε ένα ταψί με μια cooking grease proof paper. Θα το βάλω στην άκρη και τώρα θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, να δείτε τι ωραία πράγματα θα κάνουμε στη συνέχεια. Τώρα, εδώ έχουμε το cauliflower, το οποίο ψήνεται πολύ ωραία. Πολύ σύντομα θα είμαστε, φίλοι μου, έτοιμοι. Οι μυρωδιές είναι αφάνταστες, με το ginger και το curry powder το οποίο έχουμε προσθέσει μέσα. Το couscous μας είναι έτοιμο, το οποίο θα φτιάξουμε τώρα τις υπόλοιπες μας συνταγές. Τώρα, εδώ στο griddle pan, φίλοι μου, θα βάλω από τη μία μεριά το κοτόπουλο το οποίο το έχουμε κάνει με τον μπάτι μας για να το γεμίσουμε. Τώρα θα το ψήσω μόνο από τη μία μεριά, ρίχνοντας το τηγάνι με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μου, για να απλώσει να πάει παντού. Τώρα, σε αυτόν το σημείο θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε και τη γέμιση την οποία θα φτιάξουμε το κοτόπουλό μας. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, σε ένα μπολ, τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο κοτόπουλό μας να δούμε πώς πάει. Δεν το θέλουμε να ψηθεί πάρα πολύ. Απλά να πάρει τις γραμμές, τίποτα άλλο. Γιατί θα του κάνουμε έναν κάπως πιο διαφορετικό τρόπο σήμερα, φίλοι μου. Εδώ βλέπουμε το cauliflower μας ψήνεται. Ωραία, πολύ ωραία. Θα το ψήσουμε μόνο από τη μία πλευρά. Δεν το θέλουμε να το ψήσουμε πάρα πολύ, γιατί θα το συνεχίσουμε, φίλοι μου, και στο φούρνο τον οποίο τον έχω αναμένο στους 180 με 190 βαθμούς. Τώρα, τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο θα βάλω το κοτόπουλό μου πάνω στο ξύλο μου εδώ. Βλέπετε, πολύ απλά, φίλοι. Τώρα, θα χαμηλώσω τη φωτιά μου εδώ για να φτιάξω και την επόμενη μου συνταγή. Τώρα, εδώ έχουμε βάλει το κοτόπουλο το οποίο το ψήσαμε μόνο από τη μία πλευρά. Τώρα, φίλοι μου, θα ρίξω λίγο τυρί, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Λίγο τυράκι, μπορεί να είναι cheddar, μπορεί να είναι edam, ό,τι θέλετε εσείς, φίλοι μου, μπορείτε να προσθέσετε μέσα.
Βλέπετε. Εδώ επίσης, φίλοι μου, έχω αγγλικά pork sausage. Τι θα κάνω σε αυτό το σημείο? Σε αυτό το σημείο θα αφαιρέσω το δέρμα και σε ένα μπολ τι θα κάνω? Σε ένα μπολ θα πάρω το κρέας που είναι από μέσα. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ωραία και νόστιμη συνταγή, φίλοι μου. Τώρα να δείτε πώς θα το κάνουμε. Τώρα έχουμε ρίξει μέσα το κρέας από το λουκάνικο μας και θα συνεχίσουμε τώρα να φτιάξουμε την ολοκληρωμένη μας με συγχωρείτε συνταγή. Εδώ έχουμε γιαστές ντομάτες, τις οποίες μπορούμε να ψιλοκόψουμε ή μπορεί να βάλουμε και κομμάτια. Θέλουμε ολόκληρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φίλοι μου. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο και λίγες γιαστές ντομάτες. Βλέπετε. Και επίσης εδώ έχουμε μαύρες αιγές, φίλοι μου, τις οποίες θα ρίξω πολύ λίγες μαύρες αιγές μέσα. Τώρα να το δείτε πώς θα το κάνουμε. Σε μικρές λεπτές φέτες. Σας είπα, φίλοι μου, μπορείτε επίσης να κάνετε το εξής. Μπορείτε να πάρετε μια γιαστή ντομάτα, να βάλετε την αιγιά σας μέσα και να τη βάλετε με αυτόν τον τρόπο στο κοτόπουλο σας μέσα, όντως ώστε να είναι ολόκληρα τα κομμάτια. Εμείς το φτιάχνουμε σήμερα κάπως πιο διαφορετικά, φίλοι μου. Βλέπετε, τώρα έχουμε κόψει και τις αιγιές μας, τις έχουμε βάλει μέσα. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, τι κάνουμε? Σε αυτό το σημείο θα πάρουμε λίγο κοριάντρο, με συγχωρείτε, λίγο κοριάντρο, και θα ψιλοκόψουμε. Βλέπετε, θα ψιλοκόψουμε λίγο κοριάντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Και θα το ρίξουμε μέσα στο μείγμα από τα λουκάνικά μας. Βλέπετε, πολύ ωραία, φίλοι μου. Λεπτό να πλύνω τα χέρια μου. Και τώρα, τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο? Με έναν πυρούνι ή και με τα χέρια μας, αν φοράμε γάντια προστατευτικά, μπορούμε να ανακατέψουμε το λουκάνικο μας εδώ με το φρέσκο μας τον κοριάντρο. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι μπορούμε να βάλουμε όλα τα υλικά μας μέσα και να τα ανακατέψουμε και την γιαστή ντομάτα και την αιγιά. Εντάξει, θα φτιάξουμε κάπως πιο διαφορετικό τρόπο, φίλοι μου, σήμερα. Βλέπετε, το γιώνουμε καλά, δεν προσθέτουμε τίποτα αλάτι και πιπέρι, γιατί υπάρχει αιγιά μέσα, υπάρχει γιαστή ντομάτα και φυσικά το αλάτι και το πιπέρι, το οποίο ρίξαμε στην μαριγνάδα μας, που μαριγνάραμε το κοτόπουλό μας. Τώρα, φίλοι μου, εδώ έχουμε τον κύμα από τα λουκάνικα μας με τον κοριάντρο. Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Σε αυτό το σημείο θα το απλώσουμε πάνω στο κοτόπουλό μας, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη συνταγή, φίλοι μου. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Και επίσης από πάνω, φίλοι μου, μπορούμε να το κάνουμε και τυλιχτό, αλλά εγώ σήμερα θα το κάνω κάπως πιο διαφορετικό. Θα ρίξω και λίγο τυράκι από πάνω, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Και τι θα κάνω σε αυτό το σημείο? Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα το τοποθετήσω μέσα στο ταψί μου και θα το βάλω στο φούρνο για να ψηθεί για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι τις ότου καταλάβουμε ότι έχει ψηθεί το κοτόπουλό μας, το οποίο δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο, ήδη το έχουμε ψήσει στο τηγάνι μας. Βλέπουμε. Τώρα θα τοποθετήσουμε, βλέπετε, φίλοι μου, θα τοποθετήσουμε τα κοτόπουλα μας μέσα στον φούρνο και θα τα περιμένουμε να ψηθούν έτσι ωραία. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε και μια άλλη συνταγή με κοτόπουλο, που θα δείτε είναι πάρα πολύ νόστιμη. Τώρα, εδώ, σε αυτό το τηγάνι, το κρύτο παν που κάναμε το άλλο μας το κοτόπουλο, θα φτιάξουμε και το άλλο μας το κομμάτι, να δείτε πώς θα το κάνουμε, φίλοι μου. Τώρα, εδώ έχουμε το cauliflower, το οποίο ψήνεται, φίλοι μου, μέσα σε αυτές όλες τις μυρωδιές τις οποίες έχουμε βάλει μέσα. Επίσης, μπορούμε να ρίξουμε και λίγο ζωμό λαχανικών ή κοτοπούλων, αν δεν θέλουμε το coconut milk να είναι πολύ έντονο. Με συγχωρείτε. Τώρα, φίλοι μου, εδώ είχαμε πει ότι κάναμε το couscous, το οποίο, βλέπετε, έχει ψηθεί, έχει τραβήσει πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε το cauliflower, το οποίο θα το κάνουμε μια ωραία σούπα, φίλοι μου. Και επίσης, τώρα θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε το άλλο μας κοτόπουλο. Βλέπουμε, τώρα το λιγάνι μας έχει ζέστατη με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε. Και τώρα θα το βάλουμε μέσα στο τηγάνι μας, χωρίς λάδια, χωρίς τίποτα, για να πάρει το χρώμα. Θα κλείνω και τα χέρια μου, με συγχωρείτε. Πολύ ωραία. Τώρα, φίλοι μου, στο άλλο μας τηγάνι, τι θα κάνουμε? Στο άλλο μας τηγάνι, το
Θα ζέψω αυτό. Το άλλο μαστιγάκι τι θα κάνουμε φίλοι. Okay. Εδώ έχουμε, να γυρίσω και το ξύλο μου, εδώ φίλοι μου έχουμε επίσης φρέσκα αρωματικά, τα οποία θα ρίξουμε μέσα στο κοτόπουλο μας, βλέπετε, για να του δώσει μια πολύ ωραία γεύση και μυρωδιά. Θα πούμε ότι θα το προσθέσουμε και αυτό για λίγο στο φούρνο για να τραβήξει τα υγρά του, βλέπετε, είναι πολύ ωραία, το περιμένουμε να πάρει τις γραμμές. Και τώρα φίλοι μου, θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας για το κοτόπουλο μας. Βλέπετε, εδώ θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, πολύ λίγο ελαιόλαδο. Εδώ έχουμε σέλαινα φίλοι μου, τα οποία τα έχω κόψει σε μικρά κομμάτια και τους έχω χαράξει μερικές λωρίδες και έχω κάνει αυτά τα σχήματα. Επίσης, εδώ φίλοι μου, έχω και κόκκινη πιπεριά. Εδώ έχω sweet chili sauce, το οποίο θα προσθέσω μέσα φίλοι μου. Τώρα, πίσω στο κοτόπουλο μας. Πολύ ωραία. Βλέπετε φίλοι μου τι ωραίες γραμμές δημιουργούμε πάνω στο κοτόπουλο. Τώρα, θα το βάλουμε και αυτό από την άλλη μεριά να πάρει το χρώμα και θα το βάλουμε στο φούρνο μέχρι ώστε ψηθεί. Τώρα, θα ρίξουμε και από εδώ λίγα φρέσκα αρωματικά. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ στο τηγάνι μας, φίλοι μου, έχουμε και ζεστάνεται. Εδώ έχουμε κόκκινο κρεμμύδι, το οποίο τι θα κάνουμε. Το οποίο με ένα μαχαίρι, φίλοι μου, με συγχωρείτε, με ένα μαχαίρι, θα κόψω κόκκινο κρεμμύδι σε λεπτές θέσεις. Βλέπετε. Και τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο. Θα βάλουμε το κρεμμύδι μας, με συγχωρείτε, και το σέλαινο μας μέσα, για να σιγαριστεί μαζί. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο. Και μετά φίλοι μου θα προσθέσουμε τις κόκκινες μας πιπεριές και το sweet and chili sauce. Επίσης θα κόψω και λίγο φύλλα από κόριανδρο μέσα για να του βάλω. Για να δείτε φίλοι μου τι ωραία θα φτιάξουμε και αυτή την συνταγή. Τώρα, πίσω στο κοτόπουλο μας, να δούμε πώς πάει, πολύ ωραία. Ξεκίνησε να παίρνει τα χρώματα. Πολύ ωραία. Τσιγαρίζουμε διάφορα λαχανικά και φτιάχνοντας διάφορες συνταγές. Τώρα θα ρίξω και λίγη κόκκινη πιπεριά για να δώσω το χρώμα και την γλυκάδα. Εφόσον έχουμε το sweet and chili sauce, θα του δώσουμε την γλυκάδα. Θα ρίξουμε λίγο μα πολύ λίγο αλατάκι και λίγο εσκοτρεμένο πιπέρι. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ σοδάρονται αυτά. Να πάρουν ένα ωραίο, με συγχωρείτε, χρώμα. Τώρα, όταν τα σοτάρουμε αυτά, θα τα βάλουμε λίγο στην άκρη για να κάνουν λίγο rest και θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε το κοτόπουλο μας. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ πίσω, να φτιάξουμε και την άλλη μας σάλτσα, φίλοι μου, την οποία θα τη δείτε αμέσως. Εδώ, σε ένα άλλο τηγάνι, θα βάλουμε λίγη φρέσκα κρέμα. Βλέπετε. Πολύ ωραία, λίγη φρέσκα κρέμα. Θα ψιλοκόψουμε λίγο κοριάνδρο. Να δείτε πώς θα το κάνουμε αυτό λίγο. Λιγάκι κοριάνδρο. Να βάλουμε μέσα. Και επίσης να ρίξουμε λίγο. Μπορεί να ρίξουμε λίγο πολύ ελάχιστο χάρι μέσα για να το δώσουμε έτσι μια ωραία ξεχωριστή, πολύ ξεχωριστή, πολύ ξεχωριστή μυρωδιά. Πολύ λίγο. Και επίσης εδώ φίλοι μου έχω whole grain mustard, το οποίο θα προσθέσω και λίγο whole grain mustard για να δώσω μια ξεχωριστή γεύση. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, είναι περίπου μισή κουταλιά. Τώρα, εδώ θα αφήσουμε τη φρέσκα μας την κρέμα με τον κόριανδρο και τη μουστάρδα να ζεσταθούν εδώ τα υλικά μας και να πάρουμε αυτές τις μυρωδιές τις οποίες έχουμε προσθέσει μέσα. Βλέπετε. Και εδώ πίσω στο κοτόπουλο μας, φίλε μου, θα δούμε πώς πάει. Βλέπετε, ξεκίνησε να παίρνει τα χρώματα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε το σέλαινο μας μαζί με το κόκκινο κρεμμύδι και την πιπεριά, την οποία έχουμε προσθέσει μέσα. Βλέπετε, φίλε μου. Δεν χρειάζονται τα λαχανικά μας να ψήσουμε πάρα μα πάρα πολύ. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, τι θα κάνουμε. Σε αυτό το σημείο, θα ρίξουμε μία ματιά στο cauliflower μας, να δούμε πώς είναι, για να συνεχίσουμε για την άλλη μας συνταγή.
Βλέπω πολύ σύντομα, φίλοι μου, θα είμαστε έτοιμοι. Βλέπω το cauliflower μου ξεκίνησε να μαρακώνει. Θα του βάλω και λίγο, πολύ λίγο νεράκι μέσα. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Και θα το βάλω πίσω στην φωτιά. Τώρα, εδώ είχαμε μπει, έχουμε τη φρέσκα μας κρέμα με την whole grain mustard και τον κόγιανο. Βλέπετε, δεν θέλει πάρα πολύ, φίλοι μου. Θα σβήσουμε τη φωτιά μας. Κοιτάξουμε το κοτόπουλο μας. Με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα θα ρίξω μια ματιά στο φούρνο μου να δω πώς πάνε και τα υπόλοιπα μας. Πολύ ωραία. Σύνονται πολύ πολύ ωραία. Και τώρα σε ένα μικρό τηγάνι, φίλοι μου, τι θα κάνω. Σε ένα μικρό τηγάνι θα τοποθετήσω το κοτόπουλο μου μέσα, γιατί δεν μπορώ να τοποθετήσω το γκρίζωστά μου στο φούρνο, λόγω του ότι το χερούλι μου είναι πλαστικό. Θα το τοποθετήσω σε ένα τηγάνι, βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, και θα το βάλω και αυτό στο φούρνο. Θα συμβούν όλα τα υλικά μου μαζί. Τώρα με αυτόν έχουμε τελειώσει. Πολύ ωραία. Και τώρα, φίλοι μου, εδώ έχουμε μπει ότι έχουμε την σάλτσα μας, την οποία θα φτιάξουμε για το έναν είδος κοτοπούλου το οποίο έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε sweet and chili sauce, το οποίο θα το ρίξω μέσα. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα το ρίξω και λίγο, πολύ λίγο νερό μέσα έτσι, για να το αραιώσω λιγάκι. Δίνουμε τη φωτιά, βλέπετε. Πολύ ωραία. Και προσθέτουμε μέσα, είπαμε, φίλοι μου, λίγα φύλλα από κόριαντρο. Βλέπετε, και με το χέρι μας να το κόψουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά δίνουμε την γεύση και την μυρωδιά. Βλέπετε, φίλοι μου, τι ωραία γρήγορη σάλτσα φτιάξαμε για το κοτόπουλο μας με σέλενο, με κόκκινο γκρεμμυδάκι, με κόκκινη πιπεριά και το sweet and chili sauce το οποίο προσθέσαμε μέσα. Και επίσης αυτό που έχει δώσει τη γεύση είναι ο κόριανδρος, που πάντοτε μας δίνει μια ξεχωριστή γεύση. Τώρα, τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, φίλοι. Τα κοτόπουλα μας βρίσκονται στον φούρνο και ψήνονται. Εδώ, φίλοι μου, είχαμε πει ότι έχουμε το μπουργούρι, το οποίο το κάναμε στο τηγάνι μας. Τώρα, τι θα κάνουμε. Εδώ έχω διάφορα fruit berries, βλέπετε, φίλοι μου, τα οποία θα τα ρίξω μέσα, να δώσω αυτήν την γλυκάδα. Τώρα, να δείτε, φίλοι μου, τι ωραία θα παρουσιάσουμε το φαγητό μας σήμερα. Πολύ ωραία. Τώρα, φίλοι μου, το κούσκους μας είναι έτοιμο. Μπορούμε και επίσης να πούμε, να ρίξουμε και εδώ λίγο κόριαντρο, αλλά επειδή τον έχω ρίξει μέσα στη σάλτσα το οποίο θα περιχύσω το κοτόπουλο μου πάνω, δεν θα χρειαστεί. Βλέπετε, ρίξαμε και τα σταφυλάκια μας μέσα και θα το σκεπάσουμε να τραβήξει όλες τις μυρωδιές. Επίσης εδώ, φίλοι μου, εδώ στη σάλτσα, στο τέλος θα προσθέσουμε και λίγη φέτα. Βλέπετε, πάρα πολύ λίγη φέτα για να δώσουμε μια ξεχωριστή μυρωδιά. Βλέπετε, η φέτα επίσης μπορούμε να πούμε, μπορούμε να την προσθέσουμε και από πάνω για να είναι έτσι ωραία κρύα στη σάλτσα μας, όμως μπορούμε να προσθέσουμε και πάνω και λίγη μέσα για να δώσουμε την μυρωδιά και τη γεύση. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε τώρα σε αυτό το σημείο να φτιάχνουμε τις συνταγές μας. Να δείτε, φίλοι μου, με ποιον τρόπο θα το κάνουμε. Τώρα, θα μαζέψω αυτά εδώ για να κάνω λιγάκι χώρο. Επίσης, είπαμε, φίλοι μου, εδώ έχουμε θυμάρι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε sage, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε rosemary, οτιδήποτε, φίλοι μου, θέλουμε εμείς για να αρωματίσουμε τα φαγητά μας. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τώρα, για να ξεκινήσουμε να στείλουμε τις συνταγές μας. Πολύ ωραία. Εδώ έχω διάφορα πιάτα, φίλοι μου, τα οποία θα σερβίρω μέσα τα φαγητά τα οποία θα φτιάξουμε σήμερα. Εδώ σε έναν μπολ, τι θα κάνω. Εδώ σε έναν μπολ, φίλοι μου, θα ρίξω λίγη φρέσκα κρέμα. Βλέπετε. Πολύ ωραία. Και επίσης μπορούμε να ρίξουμε, αν θέλουμε, λίγο curry powder, το οποίο θα βάλουμε μέσα στην σούπα μας. Θα φτιάξουμε μια ωραία κρέμα για τη σούπα μας. Πολύ λίγο, φίλοι μου, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Just για το χρώμα και τη μυρωδιά. Πολύ, πολύ λίγο. Βλέπετε. Τώρα, εδώ σε ένα μίξερ, φίλοι μου, τι θα κάνουμε. Σε ένα μίξερ θα χτυπήσουμε τη φρέσκα μας κρέμα. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, για να γίνει μια παγίδευση κρέμα. Βλέπετε. Βλέπετε, φίλοι μου, πώς θα το κάνουμε. Πολύ ωραία.
Βλέπετε φίλοι μου, φτιάξαμε μια πολύ ωραία πακύρευστη φρέσκα κρέμα. Θα σας τη δείξω τώρα αμέσως. Βλέπετε, έχουμε φτιάξει αυτή την κρέμα η οποία είναι πάρα πολύ σφιχτή, όπως την θέλουμε για την συνταγή μας. Τώρα θα ρίξω ακόμη μια ματιά στο cauliflower μου να δω πώς πάει, για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε και την σούπα μας. Πολύ ωραία φίλοι μου. Τώρα, σε αυτό το σημείο, τι θα κάνουμε. Σε αυτό το σημείο, μέχρι ότου τα κοτόπουλα μας ετοιμαστούν, θα φτιάξουμε την σούπα μας. Τώρα, με αυτό το μικρό blender, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τη σούπα μας εδώ και θα την κάνουμε blender, να το δείτε φίλοι μου πώς θα το κάνουμε. Είναι μια πολύ ωραία creamy σούπα φίλοι μου, αν το δοκιμάσετε, είναι και πάρα πολύ υγιεινή. Τώρα να δείτε φίλοι μου τι ωραία σούπα θα κάνουμε. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο φίλοι μου θα ρίξω πολύ ελάχιστο φρέσκα κρέμα μέσα, για να την αραιώσω και να της δώσω αυτή την ξεχωριστή μυρωδιά. Πολύ ωραία. Βλέπουμε φίλοι μου εδώ, φτιάξαμε μια ωραία σούπα, θα τη δείτε τώρα, θα σας τη δείξω στην οθόνη σας. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ καλό χτύπημα φίλοι μου, για να μην μείνουν τα πίτσε μπάις από το κολοφυλί μας και να γίνει μια ωραία κρεμμόδης σούπα. Φίλοι μου, η σούπα μας είναι πανέτοιμη, τώρα θα τη σερβίρουμε να τη δείτε. Πολύ ωραία. Βλέπετε, τώρα εδώ με ένα κουτάλι σούπας, τι θα κάνουμε. Εδώ έχουμε το πιάτο το οποίο θα σερβίρουμε την σούπα μας φίλοι μου. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω λίγη από τη σούπα μου. Μπορούμε επίσης να πούμε, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγα αρωματισμένα σίτς τα οποία κάναμε στο τηγάνι μας, όμως θα κάνουμε κάτι το πιο πολύ διαφορετικό σήμερα, βλέπετε. Βάλαμε τη σούπα μας μέσα στο πιάτο, βλέπετε, πολύ ωραία. Τώρα, σε αυτό το σημείο, τι θα κάνουμε. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα πάρουμε ένα κουτάλι. Τώρα πάρουμε και μικρά κουτάκια, μπορούμε να πάρουμε και μεγάλα κουτάκια και να φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο, με τη φρέσκα μας την κρέμα, να φτιάξουμε διάφορα σχήματα, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο και να βάλουμε, βλέπετε, τη φρέσκα μας κρέμα με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε. Είναι πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη συνταγή, φίλοι μου, με την κρέμα την οποία χτυπήσαμε με λίγο κάρι μέσα, το οποίο έχει δώσει τη μυρωδιά. Τώρα, αν θέλετε, εσείς μπορείτε να ρίξετε και τη φρέσκα κρέμα μέσα όπως είναι, απλά εμείς φτιάχνουμε διάφορους τρόπους για να δείχνουμε κάτι το ξεχωριστό από αυτό που φτιάχνουμε. Που φτιάχνουμε, συγχωρείτε, οι νοικοκυρές στο σπίτι. Βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε έναν ωραίο σχήμα μέσα στη σούπα μας. Πολύ ωραίο. Και τώρα επίσης, εδώ έχουμε τα seeds, τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε λίγα από τα seeds μέσα. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, φίλοι μου, τι ωραία σούπα θα κάνουμε σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε και φυλακό κιάντρο, το οποίο μπορούμε να βάλουμε και λίγα φύλλα από κόγιαντρο μέσα, έτσι για να δώσει την ξεχωριστή γεύση και μυρωδιά. Τώρα να δείτε φίλοι μου πως θα παρουσιάσουμε αυτόν το πιάτο, για να δείτε ότι θα είναι υπέροχο. Τώρα φίλοι μου, φτιάξαμε μια πολύ ωραία cauliflower ginger and curry soup, θα τη δείτε και στην οθόνη σας. Βλέπετε φίλοι μου τι ωραία σούπα φτιάξαμε με την φρέσκα κρέμα την οποία την χτυπήσαμε με λίγο curry και έχουμε προσθέσει πάνω την αρωματική, με συγχωρείτε, μασκαμπίρα με τα sesam seeds και τον φρέσκο μας κόγιαντρο. Επίσης, φίλοι μου, το τέλειωμα είναι πολύ απλό. Μπορούμε πολύ λίγο να ρίξουμε ελάχιστο λίγο ελαιόλαδο. Βλέπετε από πάνω, λίγο τρίζο ελαιόλαδο. Βλέπετε με αυτό, λίγες σταγονίτσες. Αυτό το δείχνουμε πάντα τελευταία, φίλοι μου, για να δίνουμε και την τελευταία εικόνα του φαγητού μας. Θα σας το ξαναδείξω να δείτε πώς φαίνεται ωραίο το τελειώμα της σούπας μας. Βλέπετε τι ωραία σούπα έχουμε κάνει με το cauliflower το οποίο είχαμε στο ψυγείο μας. Τώρα θα ρίξουμε μια ματιά στα κοτόπουλα μας για να δούμε, με συγχωρείτε, πώς είναι. Βλέπω εδώ τα κοτόπουλα μας είναι σχεδόν έτοιμα.
Τώρα να τα δείτε, φίλε μου, τι ωραία θα τα φτιάξουμε. Τώρα, πολύ ωραία εδώ. Τώρα θα φτιάξουμε τη μία συνταγή με το κοτόπουλο, φίλε μου, να την δείτε πώς την έχουμε κάνει. Βλέπετε, τώρα θα φτιάξουμε και την άλλη μας συνταγή, δεν συγχωρείτε. Εδώ, μαζέψουμε αυτά εδώ να κάνουμε λίγο χώρο. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ φίλοι μου, θα προσπαθήσουμε τώρα να τελειώσουμε τις συνταγές μας σε λίγο χρονικό διάστημα, όντως ώστε να μην μας παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Θα να μαζέψω αυτά από εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ έχουμε φίλοι μου, είδαμε το κοτόπουλο. Θα το δείτε πώς το ψήσαμε στο φούρνο, βλέπετε. Αυτό είναι το κοτόπουλο το οποίο ψήσαμε στο φούρνο με τις γιαστές ντομάτες, το λουκάνικο, το χοιρινό και το τυράκι το οποίο έχουμε προσθέσει από πάνω. Τώρα θα βάλω τη σάλτσα μου λίγο να ζεσταθεί και να δείτε πόσο ωραία δένουν όλες αυτές οι γεύσεις οι οποίες έχουμε κάνει, φίλοι μου. Πολύ ωραία. Έτσι, τώρα θα παρουσιάσουμε το πιάτο μας με έναν απλό τρόπο. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, θα πάρω αυτό. Ένα πιρούνι και να φτιάξω κάτι άλλο. Τώρα, εδώ έχουμε το κοτόπουλο μας, φίλοι μου, το οποίο το είδατε στη οθόνη σας. Σας είπα, μπορείτε να το κάνετε και τυλιχτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και να το βάλετε στο φούρνο σας. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κοτόπουλο, φίλοι μου, το οποίο φτιάξαμε σήμερα με αυτά τα υλικά τα οποία είχαμε στο τραπέζι μας. Τώρα, η σάλτσα μας εδώ είναι έτοιμη, φέρω και εδώ πιο κοντά μου, βλέπετε. Και τώρα θα περιχύσω τη σάλτσα, φίλοι μου, από πάνω, για να δείτε, φίλοι μου, πώς θα το κάνουμε, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Επίσης μπορούμε να ρίξουμε λίγο κοριάντρο, γιατί οι συνταγές μας σήμερα, φίλοι μου, έχουν να κάνουν με αυτά τα υλικά τα οποία είχαμε στο τραπέζι μας. Και εδώ επίσης έχουμε τα αρωματικά μας σιτς, τα οποία και αυτά μπορούμε να προσθέσουμε από πάνω για να του δώσουμε μια ωραία ξεχωριστή, με συγχωρείτε, γεύση. Και λίγη αρωματική καπνία από πάνω. Και επίσης μπορούμε να προσθέσουμε και γιαστή ντομάτα, φτιάχνοντας τη με διάφορα σχήματα. Βλέπετε, εδώ από πάνω. Βλέπετε, φίλοι μου, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο σήμερα με κοτόπουλο, με αυτές όλες τις διάφορες συνταγές φτιάχνουμε καθημερινώς, και το σημερινό μας κοτόπουλο είναι αυτό το κοτόπουλο, ανοιχτό κοτόπουλο με τα διάφορα υλικά τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα και τις γεύσεις από τον κόγιανδρο. Φίλοι μου, αυτό είναι το δεύτερο μιας πιάτο. Τώρα θα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο άλλο μας το κοτόπουλο, να δούμε πώς πάει. Πολύ ωραία, φίλοι μου. Τώρα θα πάμε για ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πίσω για να δείξουμε την ολοκληρωμένη μας συνταγή με αυτά που φτιάξαμε, φίλοι μου, σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο για να ολοκληρώσουμε τις συνταγές μας. Γεια σας.